Τώρα άλλαξαν τελείως ο χαρακτήρας. Δεν είναι πολλά άλλη αναπαλαιώσαν τα σπίτια τους και ήρθαν μίσο. Πλούς αυτόχθανες. Η παραπάνω ευφυγεία. Και πουλήσαν τα... και έγραψαν αλλού, σε άλλα μέρη που είναι πιο εύκολο να παρκάρεις. τα διατηρητέα, τα σπίτια, βλέπετε, υπάρχουν πολλά ακόμα. Δεν συμφέρει να τα αναπαλαιώσεις. Αφήνουν τα πέφτουν. Οπότε, άμα βρεθεί κάποιος που θέλει να το μετατρέψει σε κάτι άλλο το σπίτι, νομίζω ότι είναι καλό, διότι να διατηρήσει τη γειτονιά. Κοίταξε, αν συνάδουμε το περιβάλλον, η ανανέωση όχι, δεν με ενοχλεί, είτε το σμίξιμο του παλιού με το μοντέρνο, φτάνει να υπάρχει μια αρμονία. Mm. Όχι, καλύτερα έτσι παρά έρυπια. Ευχαριστεί με το να βλέπω τους Αγίους Ομολογητές να αλλάζουν το εμφάνιση. Διότι δεν μπορούσε να διατηρηθεί όπως ήταν. Χαίρομαι πάρα πολύ που αναπαλαιώνεται, που κατοικείται με νέους ανθρώπους, που έχει διατηρεί μια ζωντάνια και έναν επίπεδο. Με όλες τις εκδηλώσεις, με πολλή δουλειά, αλλά με αξιόλογους ανθρώπους πραγματικά. Κοίταξε, δεν είμαι εναντίον της ανάπτυξης, αλλά με μέτρο. Δηλαδή, είναι όμορφο να διατηρείς κάτι το παραδοσιακό. Όχι όμως να το καταστρέφεις. Είναι κρίμα, διότι η περιοχή εδώ έχει πολλά αρχοντικά, πολύ όμορφα σπίτια. Είναι κρίμα, τα βλέπω που περνώ, που αρχίζουν να καταστρέφονται και λυπούμε. Πρέπει να δοθεί μια όθηση σε ζευγάρια νέα, σε οτιδήποτε, να αγοράσουν αυτά τα σπίτια για να τα διατηρήσουν. Είναι κρίμα να καταστραφούν. Δηλαδή βλέποντας να μετατρέπονται σε λαμπαράκια, εμένα ευχαριστεί να τα βλέπω. Και τούτο, ας πούμε, το κέντρο, το πρώτη θυμούν το ζαχαροπλαστείο, δεν με τρέχουν τα σάλια με τα χώρα που έρχονται. Γιατί που ξεκίνησε το Μοντιά, δεν ξέρω αν το ξέρετε.